γκέι δεν είναι κακό. Πολύ. Γιατί και παρουσιαστές πολύ είναι γκέι όμως. Τι σημαίνει αυτό? Για τον Άκη μου. Όχι, δεν είναι γκέι. Ναι, γιατί είναι κακό, το λέγεις και είναι αρρώστια, ρε Γιώργο. Μιλάτε για μένα, εγώ το θέλω. Α, γι' αυτό, τι να πω, δεν θα σου πω κάτι. Σε μένα μην βάζεις λόγια στο στόμα, γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν έβαλα λόγια στο στόμα σου. Εμένα που έχω δώσει μάχες και που έχω κάνει δηλώσεις. Ξέρω. Ακόμα και για το παιδί μου, δεν θα τα λες σε μένα αυτά στα μάτια. Να προσέξεις, όχι. Μα δεν σου πω τίποτα. Να προσέξεις πάρα πολύ καλά αυτά σε μένα. Πολύ. Μα δεν σου πω τίποτα. Πολύ, με εκνευρίζει τώρα πρωί-πρωί. Μα δεν σου πω τίποτα. Σε μένα τώρα ότι αντιμετωπίζω εγώ του γκέι σαν ένα άλλο. Δεν κατάλαβα γιατί το κάναμε θέμα. Όχι με μένα. Μα με αυτά που λες, μα τίποτα. Ναι, λες ότι αντιμετωπίζω εγώ. Τι είπα, αντιμετωπίζεις. Είπες, ναι, ότι τους αντιμετωπίζεις και είναι αρρώστια. Ναι. Το λες εμένα που έχω δώσει μάχες. Ωραία, συγγνώμη, δεν έδειξα και εγώ τόσο πολύ. Όχι, αλλά δημιουργούνται εντυπώσεις ψευδής. Και δεν θέλω να σε απαντά. Δεν έχει δημιουργηθεί εντύπωση. Μην αγχώνεστε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε λίγο με το θέμα και το όλα μπάχαλο. Όχι, δεν θα παίρνει τέτοιο ύφος. Καλά, Γιώργο. Εντάξει.